Αυτά. Αυτά είναι δίπλες με ένα άλλο σχέδιο. Είπαμε, τις δίπλες τις φτιάχνουμε σε χαρές, σε γάμους και αραβώνες. Και εμείς στην ομάδα έχουμε χαρές. Ξέρετε όλες πολύ καλά γιατί. Και τη Δευτέρα του Άγιο Αντρέως, μαζί με τον Άγιο Αντρέα που γιορτάζουμε τον πολιούχο μας στην Πάτρα, θα γιορτάζει και η ομαδάρα μας. Λοιπόν, έκοψα τα φύλλα. Είχα κάνει όμως προεργασία νωρίτερα για να μην χρονοτριβούμε. Που σημαίνει ότι έχω και άλλα κομμένα εδώ και σκευασμένα. Και έφτιαξα λίγα σχεδιάκια εδώ, γιατί μαζί θα τηγανίσουμε, μαζί θα τα μελώσουμε. Εσείς είπα, φτιάξτε καφέ και απολαύστε το. Εγώ θα κάνω άλλα εδώ. Λοιπόν, για να τα βλέπετε. Κάθε λωρίδα την ανοίγουμε λίγο παραπάνω από την παλάμη μας. Αυτό δεν φαίνεται εκεί. Ποιο? Να το στρίψω λίγο το κινητό, δεν φαίνεται το τελευταίο φύλλο που κόβεις. Ωραία, θα φανεί το όλο, άστο, περίμενε. Ένα, τα βλέπετε, σαν μεγάλα λαζάνια είναι, φανταστείτε έτσι. Με το μάτι, δεν χρειάζεται να μετράτε. Εκεί. Αυτό φαίνεται? Ναι, ναι, ναι. Έδωσε ο Θεός. Α, κυρία Φρόσο, σε βλέπει καθώς γαζώνει στη μηχανή. Πού με είδες στη μηχανή, τι εννοεί? Γαζώνει, λέει. Εγώ γαζώνω στη μηχανή, λέει κυρία Φρόσο. Αλλά παρόλα αυτά σε βλέπει. Λοιπόν, αυτό είναι λεπτούλι, δεν πειράζει. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε αυτό. Τα βάζουμε στην άκρη. Για να δείτε πόσο εύκολα μπορείτε να κάνετε αυτό το σχεδιάκι και να τους εντυπωσιάσετε όλους. Τα Χριστούγεννα, αυτό μας κόλλησε. Και είναι πολύ καλύτερη από την κανονική. Και ο τραγανή. Ναι. Έτσι. Ωραία και παραδοσιακή, αλλά αυτή είναι. Λοιπόν, έχουμε το φιλαράκι μας εδώ. Και αρχίζουμε με τη ρόδα και κάνουμε γραμμούλες. Όχι στις άκρες, στη μέση μόνο. Ναι, στο κέντρο. Ναι, στο κέντρο. Έτσι. Βάλτε τα παιδάκια σας να το κάνουμε. Και εσείς όταν θα πίνετε καφέ, σιγά δεν τίποτα. Άμα είναι έτοιμη η ζύμη, οι δίπλες γίνονται στο τσακ μπαμ. Η ζύμη είναι το θέμα. Γι' αυτό και εγώ την έφτιαξα και όπως σας έδειξα θα τη βάλω κατάψυξη. Κρατάει στη συντήρηση, σας είπα, 3 μέρες για να τη φτιάξετε, επειδή θα έχουν πολλές ετοιμασίες τα Χριστούγεννα. Καλά, το βιντεάκι πριν που κόλλησε το live, εγώ θα το βάλω σε αυτό το live, γιατί σας είπα κάποια πράγματα για τη ζύμη που αν θα το θυμηθώ σας θα πω και στην πορεία. Λοιπόν, τώρα όπως είναι έτσι εδώ, πιάνουμε... Μαμά, έλα λίγο... Α, εντάξει. Τίποτα, εντάξει, εντάξει. Φαίνεται? Ναι, ναι. Ωραία. Και μετά με τα δάχτυλά μας σουρώνουμε. Άρα τη δίπλωση στη μέση και σουρώνει άκρες. Μια χαρά. Εύκολο. Κλείνουμε καλά τις ακρούλες. Βάζουμε δάχτυλο στο κέντρο και γυρνάμε τη μία άκρη μέσα. Να το. Έλα λίγο πιο μέσα στα χέρια σου. Εκεί. Λοιπόν. Περιμένετε, θα το ξανακάνω. Ναι, απλά κάντε εδώ μπροστά πάνω. Δεν είναι τίποτα, περιμένετε. Εδώ, έχουμε κόψει. Το βλέπετε που το έχουμε κόψει. Ωραία. Διπλώνουμε. Και πιάνουμε τις ακρούλες και τις κάνουμε σουρωτές. Εκεί. Και κλείνουμε καλά τις ακρούλες. Ανοίγουμε στο κέντρο και φέρνουμε την... Okay. Ανοίγουμε στο κέντρο και φέρνουμε τη μία ακρούλα από μέσα. Να το. Τέλειο. Το βλέπετε. Σας το λίδι. Εγώ θα σας το ξανακάνω. Εκεί. Κυρία Βίκη, εμείς όχι, δεν έχουμε στολίσει ακόμα δίπλα έβερε. Μοσχοβολά, η ζύμη μα, τώρα που τηγανίζονται, είναι τέλεια. Έτσι, πήρε μπρος. Πήρε τρως γαριζάκια. Τι είσαι, μπεμπής. Μαμά, αυτό το αχαλόπουλο. Κοίτα αυτό μεγάλο που έγινε. Το πιο υγιεινό πράγμα είναι αυτό. Να σου πω, η αράχνη που είναι, για φέρτη μου.
Ποια θες, η μεγάλη ή τη μικρή αυτή? Ποια? Αυτή ή την άλλη? Και αυτή καλή είναι. Άστε. Άστε, μια μέρα θα σε βάλει μάμη να γράψεις τεστ. Αν έχεις μάθει τα κουζινικά σου. Δεν μιλάω για την κουζίνα που θα τη γανίσετε. Έτσι, στην κουζίνα τσάκα τσάκα γίνονται. Και αυτό άμα πάρει μπρος γίνεται αμέσως. Κυρία Μπρος, η όρεξη λέει. Κάτι πρέπει να κάνει. Τι γίνεται με τη μυρωδιά μήναμε. Ξεκινά delivery, σως. Όχι. Ξεκινά να φτιάξει ζύμη, σως. Το μεσημέρι εγώ δεν ξάπλωσα. Έφτιαχνα τη ζυμούλα για εσάς, θα σας τη δείξω. Φροσάρα που έχει σκέφια σήμερα. Λοιπόν, το πρώτο πρέπει να γίνει. Ούτε να τα σαν δώσουμε την πιατέλα. Αχ, μας χαμηλίζουν. Αυτή. Αυτός τι λέει ωραία, τρώει γαριδάκι και λέει ωραία. Για τις δίπλες λέει. Όπου δεν έφαγε. Στο μάτι δεν τις έχει ξαναδεί. Α, πέρσι, πήρω. Πέρσι δεν ήταν εδώ τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, έτσι γανίζω άλλο. Δεν θέλω άλλο. Εγώ. Βλέπετε ή δεν βλέπετε. Να το κρατάω μαμά. Για κράτο με βοηθά σχολεία άμα το κρατάς. Είδατε πόσο γρήγορα γίνονται. Άμα πάει αυτό εδώ μπροστά, δεν το πιάνει κανείς. Γιατί δεν έβαζε το άλλο με τα μάτ, αν και την κατσαρόνα πάνω. Αυτό με βολεύει στο τηγανίνο, να τα στόχω. Λοιπόν, άστο εκεί να σου ρώσει λίγο και ξεκινάμε. Φύγε από εκεί. Έλα, κάπου υπάρχει μέσα. Όχι, πρέπει να τις μελώσω, περιμένετε. Βλέπετε πόσο γρήγορα. Ωραία, όντως μας χωμερίζουν, ε. Όταν έχω τραγούδια. Θα φύγουν όλοι μετά. Όχι. Λοιπόν, έτοιμα κι αυτά. Είστε θεές, τέλος. Αγάπη και για σένα, λέτε. Έλα, σβήρα την πιατέλα. Έλα, κούκκινα μου. Έλα, τη μαγάνεις μετά. Φεύγουνε οι δίπλες. Παναγία μου, αυτό είναι σαν φίλο από πλάτανο. Να σας δώσω, κυρία Χρύσα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, εδώ τώρα, για πάμε να το κάνω ή δεν θα το κάνω φέτος. Περνάμε το πυρούνι, όχι, περνάμε το ζυμάρι μέσα στο πυρούνι. Και γυρνάμε. Μέσα στο λάδι γυρνάμε, κορίτσι. Αχ, μαμά, μπράβο, εκεί, να φαίνεται. Και πού να μην βγαίνει, να δεις γέλια που θα κάνουμε. Μια χαρά το κάνεις παιδί μου, μην αγχώνεσαι. Έτσι θέλει και την υποστήριξή της. Και ο καλύτερος μάγειρας θέλει υποστήριξη. Να σας δεις θα τα κάνατε ζωντανά τέτοια πράγματα. Εγώ φταίω που σε υποστηρίζω κιόλα. Άντε. Μη μου άνοιξε αγάπη μου. Έπρεπε να το κάνεις. Θα σου τραγουδήσω εγώ όμορφα. Έτοιμο. Κι όμως το έφτιαξα, να χαθείτε μανέ. Να! Με κοροϊδεύετε. Έπρεπε να το κρατήσεις λίγο ακόμα βρε μαμά, εκεί στη γωνία. Το κράτησα, μια χαρά. Α, το κοινό θέλει να τραγουδήσουμε, δεν το πιστεύω. Έλα, ευχαριστώ. Τι τραγούδι παραγγελία σ' ακούω. Μεγάλη χαρά, μου ευχαριστώ, γιατί στη χοροδία πάντα με βάζανε στο τέλος, να μην ακούω. Για κάποιο λόγο. Καλά. Έτοιμο είναι. Μια ιστορία με τη χοροδία, μετά πεθάνει στα γέλια να ξέρεις. Το πέτυχα και φέτος. Φωτογραφίες. Αγάπη, φέρ' το κινητό. Θα με θυμάστε με τις δίπλες μου, με τα χριστουγεννιάτικά μου. Να βγάλω μια και την άλλη. Δεν θέλει να κάνεις ένα. Κοίτα, θα βγάλω μια και την άλλη. Σπύρο, με έχεις χαζέψει. Κάτσε πως είσαι. Αρέσει. Να σου βγάλω μια. Σαν τα παιδάκια που κοιτάνε στις βιτρίνες στο ζαχαροπλαστή. Δεν ξέρω αν έχει μπουναμάδες φέτος. Άτσελα, Νατάσα, ό,τι θέλετε, όλα θα τα πω εγώ τώρα. Θα βάλω μου στο φως. Έτσι, με λίγο υπομονή, κάνετε και 30 φυλάκια. Εξέτε τι αδυναμία έχω επιτέλους στα 30 φυλάκια και στα λουλούδια γενικώ. Κρύβω στο Bachelor να σου δώσουν. Ναι. Ποιο να μου δώσει. Ο Bachelor. Τώρα είναι ο Αλέξης Παπάς, σου χρόνου πες.
Δεν μ' αρέσει ο Αλέξης Παπάς. Δεν είναι σερβάρι. Δεν μου αρέσει ο Αλέξης Παπάς. Να τα σε γεφέρα. Έχουμε άλλο φίλο το τελευταίο. Τι κάνουμε εκεί πέρα. Να μελώσουμε. Έλα μικρό. Τώρα θα δείξεις την παραδοσιακή. Ναι. Το τελευταίο είναι για να ξέρω. Όχι. Έχουμε κι άλλο. Έκπληξη. Άλλο ένα. Ωραία. Πολύ μεγάλο. Για να δούμε και την παραδοσιακή θα την κάνω φέτος. Αργυρό. Ο κύριος Νίκος λέει αργυρό. Ποιος Νίκος? Α, δεν τον ξέρω τον κύριο. Της Μαργαρίτα. Α, ξέρω ποιο είναι αυτό. Τώρα περιττώ να σας πω ότι το λάδι καίει. Το λάδι θα μου τα κάψει όλα. Αυτή είναι η παραδοσιακή δίπλα. Ναι, ναι. Η άλλη που είναι σαν φιόγκο, εσύ την έκανε. Αχ, τα φιόγκια, έλα, ματάσα. Εγώ αυτή νόμιζα. Δεν πιστεύω να υπάρχει άλλο σχέδιο σε δίπλα. Αυτή δεν είναι. Μπα, θα μας πεις αν είναι και έτοιμη. Σε παρακαλώ, εδώ έχεις να κάνεις με τον top set. Το μάτω με δει. Δείτε μου έναν καλό ζαχαροπλάστη. Πώς έλεγαν αυτό να τις εγγυητές αρχή. Λοιπόν, με δύο πυρούνια βοηθάμε όσο μπορούμε, δεν είμαστε ζαχαροπλάστες, εδώ, κάτι κάναμε και φέτος. Μαμά, εδώ είχαμε λίγο μια απώλεια. Σκοτίστηκε, έλα, φέρε και αυτό. Κόψω, εσύ ξέρεις. Για βάλτο. Να δω, η γιαγιά σου η Αλεξάνδρα τρελωνόταν για τα φιωγκάκια μου. Άσε κάτω. Α, δεν μπορεί να τα αφήσει κάτω. Τα άφησα. Λοιπόν. Στα φιωγκάκια το μόνο που κάνουμε είναι κόβουμε τετράγωνα και τα πατάμε στη μέση και το ρίχνουμε. Να μην κύριε λέει ότι η παραδοσιακή είναι το τριανταφυλάκι. Α, για την κυρία. Α, δεν ξέρω για ποιο. Αυτό πολύ καίει. Τι θα φτιάξεις εσύ παιδί μου. Το τριανταφυλάκι. Έλα. Πολύ ωραία. Αυτό. Πυρούνι. Ναι. Δεν έχεις πάρει τα πράγματά σου. Τα μέλι. Και το καρύδι. Έλα. Ίσα με τον Νίκο Κουκλώνη. Αλήθεια. Ναι. Έλα ρε. Κάνε 45 λεπτά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, φέρα μου εδώ την πιατέλα. Είναι δύο αγάπη. Εντάξει. Βλέπετε ότι όση ώρα τη γάνιζα, τα είχα δίπλα σε ένα αντικολλητικό απορροφητικό χαρτί. Πάμε τώρα. Να τα κρατάω. Α, αλήθεια, ναι. Λοιπόν. Βαφτίσια. Βαφτίσια στην άκρη. Έτσι. Για να είναι τραγανές. Να το κάνω εγώ. Περίμενε μετά, κάτσε να τελειώσω αυτή την πιατέλα με τα σου. Ό,τι θες. Δεν τα βουτάμε μέσα σαν τα μελομακάρονα και να περιμένουμε να τραβήξουνε σιρόπι ή σαν να γυαλίσουνε. Τέλειες. Θα κάνουμε και εσύ. Να είμαστε καλά και του χρόνου να φτιάξουμε. Μην πλησιάζεις, σε βλέπω. Όχι ακόμα, δεν έχω τελειώσει. Ένα λεπτό. Θέλω να σας τα δείξω ολοκληρωμένα. Αυτή θα είναι πιο ωραία. Αυτή. Άκουσα, ακούσατε το κρακ. Για να δείτε πόσο τραγανές είναι και μελωμένες τώρα. Εκεί. Αν θέλετε αυτό δεν το κάνετε και το κάνετε όταν θα πρέπει να τα πάτε για κέρασμα, ναι. Έχω κεράσει κουτιά εγώ με δίπλες. Γιατί? Γιατί αυτό το πράγμα δεν το είχαμε ξαναδεί. Τόσο απλό. Εντυπωσιάζει πρώτο το σχεδιάκι. Και ύστερα εννοείται η νοστιμιά. Εδώ στην Πελοπόννησο το ξέρετε ότι φτιάχνουμε πάρα πολύ ωραίες δίπλες. Ο κάθε τόπος φημίζεται και για κάτι. Τι θες? Να περιμένεις. Να περιμένεις εσύ. Όχι, εσύ δεν πρέπει να περιμένεις. Θα βάλω όλη την πιατέλα. Εκεί, γιατί αυτή η πιατέλα που βλέπετε σήμερα
Θα φαγωθεί παρέα με τον κοκλόνι. Παναγία μου, πώς έχω θα πάω σήμερα. Λοιπόν. Και αυτή είναι τέλη. Ωραία, πάρ' το, φύγε. Αυτή δεν την κάνεις μικρή. Κάτι, αλλά θέλω να ρίξω τέτοιο. Κάτι είναι, εσύ πες ορειωμένο, βρε. Τι μάθεις, μία να πάρει. Λοιπόν, πάει αυτό. Τώρα, ρίχνουμε από πάνω καρυδάκι. Πατσαβούρα πουθενά δεν κυκλοφορεί. Έλα, πάνω. Πειράζει. Και το τελευταίο και το καλύτερο μελάκι. Μπορείτε να ρίξετε και σκέτο μέλι, έτσι. Και έτσι είναι οι δίπλες οι δικές μου. Δεν είναι παραδοσιακές σε σχέδιο, αλλά είναι παραδοσιακές σε γεύση. Να φαίνεται, βρε. Λοιπόν. Μη μου χαλάσεις το αντεκό, θα βγάλω πρώτα φωτογραφία. Λοιπόν, αυτά με μια άτυχη στιγμή στην αρχή δεν πειράζει. Το σχεδιάκι σας το έδειξα. Τραγανές, μελωμένες όπως πρέπει. Λοιπόν, να είμαι καλά και του χρόνου. Και κάπως έτσι σας εύχομαι καλές γιορτές.